Το Λονδίνο θεωρείται η Μέκα των ασφαλιών. Είναι όμως και ένας προορισμός, μια πόλη στην οποία μένουν πάρα πολλοί Έλληνες και γενικότερα το Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Αυγουστίνο Γαλιάσο, έναν από τους Έλληνες που έχουν μείνει εκεί αρκετά χρόνια, για να μας πει πώς είναι λίγο σήμερα η κατάσταση, αλλά και για μια καινοτομία που έχει δημιουργήσει ή καλύτερα για ένα κενό που έρχεται να καλύψει. Κύριε Αυγουστίνο, ευχαριστώ καταρχάς για το χρόνο και να ξεκινήσουμε από το πόσα χρόνια είστε στο Λονδίνο. Είμαι 16 χρόνια. 16 χρόνια. Έχεις λοιπόν πάρει μια πρωτοβουλία για να ενώσεις τους Έλληνες. Αλλά καλύτερα πες μας εσύ τι είναι αυτό ακριβώς. Ακριβώς, έχουμε φτιάξει μια πλατφόρμα, το greeklist.co.uk, το οποίο προσπαθεί να ενώσει όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου άμεσα με τους Έλληνες οι οποίοι μένουν εκεί ή έχουν σκοπό να έρθουν και να μείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Να τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα? Επειδή είμαι πάρα πολύ κοντά στην ελληνική κοινότητα τα τελευταία 15-16 χρόνια, είχα παρατηρήσει ένα κενό. Δεν υπήρχε μια πλατφόρμα έτσι οργανωμένη η οποία θα μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα. Και έχοντας καθημερινές συζητήσεις με τους διάφορους Έλληνες, έβλεπα ότι όλοι ζητούσαν ένα γιατρό, έναν δικηγόρο, έναν τεχνίτη, ακόμα και έναν ασφαλιστή. Και δεν υπήρχε ένα μέρος για να μπορέσει ο κόσμος να βρει όλους αυτούς. Εύκολα γεννάται η ερώτηση το γιατί κάποιος να μην μπει στο Google και να ψάξει από εκεί πέρα να βρει ό,τι θέλει, και γιατί να μπει στο δικό σας το Greeklist. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανέβεις πάνω στα rankings του Google και να βρει κάποιος μια επιχείρηση. Με το Greeklist ξέρεις ότι όλος ο ελληνικός και κυπριακός επιχειρηματικός κόσμος βρίσκεται κάτω από μια πλατφόρμα, κάτω από μια αμπρέλα η οποία τους ενώνει όλους. Για πόσο κόσμο μιλάμε? Είναι πάρα πολύ αυτός ο κόσμος, μαζί με τους Ελληνοκύπριους και όλους τους Έλληνες, συγκεκριμένα και όλοι αυτοί που έχουν έρθει με την κρίση, πλησιάζει τα 500.000 άτομα. Αυτή τη στιγμή. Πώς λοιπόν δουλεύει το Greeklist? Είναι κάτι σαν Google, αλλά πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή μπαίνεις στην πλατφόρμα greeklist.co.uk, βλέπεις διάφορες κατηγορίες, θες να βρεις δικηγόρο, θες να βρεις μεταφορική εταιρεία, θες να βρεις κάποιον να έρθει να σου φτιάξει το σπίτι, ψάχνεις τις κατηγορίες ή άμα θες πηγαίνεις και στο search bar και τους βρίσκεις. Η ανταπόκριση του κόσμου πάνω σε αυτή την προσπάθεια ποια είναι? Η ανταπόκριση του κόσμου, καταρχήν, το αγκαλιάσαν από την πρώτη στιγμή, γιατί ήταν οι ίδιοι που το ζητήσανε. Και επειδή υπήρχε αυτό το κενό, το έχουν αγκαλιάσει. Θα σου πω ότι σε ένα μήνα λειτουργίας του website έχουμε πάνω από 25.000 unique visitors, που είναι φοβερός αριθμός. Ο στόχος λοιπόν του Greeklist και η φιλοδοξία που έχεις και εσύ προσωπικά ποια είναι? Η φιλοδοξία αυτής της προσπάθειας είναι πρώτα απ' όλα να υποστηρίξουμε σαν ομάδα τους Έλληνες επιχειρηματίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και να τους ενώσουμε άμεσα και με το ελληνικό κοινό αλλά και με το βρετανικό κοινό. Είσαι ένας από τους ανθρώπους που έρχονται σε αναστροφή με πάρα πολλούς Έλληνες στο Λονδίνο. Ποια είναι, αν μπορείς να μας περιγράψεις, η κατάσταση σήμερα, δεδομένου ότι έχουμε περάσει και μια μεγάλη κρίση? Έρχονται, φεύγουν, γυρνάνε στην Ελλάδα? Υπάρχει μια τάση αναμονής λόγω του Brexit, αλλά άμα πάρουμε τα τελευταία 4-5 χρόνια, ο κόσμος έρχεται συνέχεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και αυξανόμαστε όλη την ώρα. Αυγουστίνα, ευχαριστώ για τον χρόνο σου και εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια.